Γεια σας. Λοιπόν, φεύγω. Πάμε Βερολίνο, ξανά. Σας πέσει μάλλα κατά στις φωτογραφίες που βγάλετε, τα κλαίες. Μία μου πέσει. Όχι, πατάω καλά. Φτάσαμε μεσημεράκι στο Βερολίνο, οπότε αποφασίσαμε να πάμε να φάμε στο Monsieur Wong και δεν φάγαμε μόνο μία φορά. Θα φας? Έλα. Και τώρα που είμαστε και σε πιο normal κατάσταση, θα πάμε να φάμε πρωινό. Και μετά μπορεί να πάμε και καμιά βόλτα. Λοιπόν, μου έχει ένα ραντεβού πιο μετά, οπότε μπορεί να πάω. Μου στείλανε μήνυμα στα Urban ότι έχουν εκπτώσεις. Πω μια βόλτα προς τα εκεί. Συνόδευσα τον αδελφό μου στο ραντεβού του και μετά χρειάστηκε να πάει στη Λέσχη Κινηματογράφου, οπότε πήγα μαζί του εκεί, ήθελε να κανονίσει κάτι δουλειές, αλλά και μετά πήγαμε και για έναν καφέ. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο κέντρο, έτσι να δούμε λίγο τα μαγαζιά, να δούμε λίγο τι παίζει στην αγορά και μετά φεύγοντας αποφασίσαμε να πάρουμε το λεωφορείο. Εννοείται ότι θα πήγαινα και στα Urban Outfitters να ρίξω μια ματιά. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι επειδή αυτοί ακόμα έχουν άνοιξη, τα ρούχα τους είναι χειμερινά προς ανοιξιάτικα και ήταν αρκετά ακριβά, δεν είδα κάτι που να με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, οπότε αποφάσισα να μην πάρω τίποτα. Καλημέρα σας! Είμαστε τρίτη μέρα και ξυπνήσαμε, κάποιος κολατσίζει και θα πάμε καμιά βόλτα προς τα έξω, θα πάμε γύρω γύρω λίγο στα μαγαζιά, λίγο στο κέντρο, έχει συννεφιά αλλά έχει πολύ ζέστη και αυτά, τα λέμε σε λίγο, bye.
επιστρέψαμε στην ίδια περιοχή που ήμασταν εχθές. Πήγαμε να επισκεφτούμε το The Mall of Berlin. Είναι πολύ καινούργιο εμπορικό κέντρο και έχει τα πάντα μέσα. Έτσι το γυρίσαμε λιγάκι, κάναμε και μερικά ψώνια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι περίεργη η αρχιτεκτονική του. Πραγματικά έχει πάρα πολλά μαγαζιά και πραγματικά είναι τεράστιο. Μετά από αυτό κάτσαμε να χαλαρώσουμε λίγο και να πιούμε και έναν καφέ. Το μεσημέρι πήγαμε να φάμε σε ένα ιαπωνικό μαγαζί. Είχε αρκετά ωραίο φαγητό. Το κακό ήταν ότι μύριζε πάρα πολύ έντονα ψαρίλα. Ενώ ήταν νόστιμο το φαγητό, η ψαρίλα με χάλαγε λίγο. Αργότερα είπαμε να πάρουμε το τραμ για να γυρίσουμε σπίτι. Δυστυχώς όμως το τραμ δεν ήρθε ποτέ, οπότε αναγκαστικά πήραμε το μετρό. Γεια και πάλι. Σας είχα βάλει στο... Πού σας το βάλα, στο Facebook. Πήγαμε έτσι για ψώνια σήμερα, γιατί τη Δευτέρα είναι σαν είναι για αυτούς αργία νομίζω. Και δεν θα είναι ανοιχτά τίποτα, δεν θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, δεν θα είναι τίποτα. Θα μείνω μέχρι Δευτέρα Τρίτη πρωί, δηλαδή πετάω 6 ώρα το πρωί. Και έτσι πήγα ψώνισα μερικά πράγματα, λίγο νομίζω ότι πήρα πολλές μάσκαρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι καμιά μύγα και δεν ξέρω πόσα μάτια έχω. Και τώρα με βλέπετε έχω ετοιμαστεί γιατί θα βγούμε με τον αδελφό μου, θα πάμε έτσι για ποτό και τα λοιπά με την παρέα του, μπορεί να σας τραβήξω τίποτα από εκεί. Η τέταρτη μέρα ξεκίνησε κάπως χαλαρά, πήγαμε για έναν καφέ κοντά στον πύργο του νερού, σας έχω ξαναπάει σε αυτό το μέρος. Αργότερα το απογευματάκι ξεκινήσαμε να κατέβουμε προς τα κάτω, να πάμε στο Sea Club ή Columbia Dam, κάπως έτσι λέγεται, για να παρακολουθήσω μία συναυλία. Ξέρω ότι δεν είμαι καλή vlogger, έπρεπε να σας πάρω περισσότερα πλάνα. Σίγουρα το είδατε, το έβγαλα στο Instagram, το έβγαλα και στο Facebook. Όσοι δεν το έχετε δει, πήγαμε σε μια συναυλία σήμερα, πήγα στη συναυλία των MOOC που δεν το πίστευα ποτέ ότι θα πάω να δω το αγαπημένο μου συγκρότημα live. Και η τύχη δηλαδή ήταν με το μέρος μου τελείως, βρήκα εισιτήρια, βρήκα τα πάντα και ήταν και την ημερομηνία και όλες εδώ πέρα που ήρθε και με βόλευε. Οι τύποι ήταν απλά απίστευτοι, ήταν φοβεροί, πέρασα τόσο μα τόσο ωραία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορώ και να το μοιραστώ μαζί. Θα σας βάλω να δείτε μερικά πλάνα, sorry για τη μουσική, σε όποιον δεν αρέσει. Εγώ τη λατρεύω και γι' αυτό το λόγο το καταυχαριστήθηκα και θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας, ελπίζω να σας αρέσει. Τώρα δεν έπεται και τίποτα ιδιαίτερο, από εδώ και πέρα χαλαρώνω, τώρα είναι 1 η ώρα το βράδυ νομίζω, κάτι τέτοιο. Αχ παιδιά, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και το καλό είναι ότι βρήκα και τέλεια θέση. Ήμουν απλά 2 σειρές πιο πίσω, ξέρω εγώ, από τη σκηνή. Είχα πολύ καλή οπτική γωνία. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω και αν σας ενδιαφέρει. Θα σας βάλω να δείτε. Και τα λέμε αργότερα. Φιλιά.
πρωινό. Την πέμπτη μέρα, όπως καταλάβατε, έκανα το απόλυτο τίποτα. Βγήκαμε μόνο για πρωινό και από εκεί και πέρα δεν ξανακουνήθηκα από τη θέση μου. Έκατσα στο σπίτι, ήμουν και αρκετά κουρασμένη από το headbanging της προηγούμενης ημέρας, οπότε προτίμησα να κάτσω να ξεκουραστώ. Έφυγα ξημερώματα για το αεροδρόμιο. Σε γενικές γραμμές πέρασα υπέροχα, ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαστε όλοι καλά. Φιλάκια!